σας, μάμα μία ταξιδιάρα σήμερα και σας έχω ταξίδι στη Γαλλία. Από το Ψιλοίτη έως το Παρίσι, ένα κουνέλι από τη Φάρμα Αλεξανδράκης δρόμος. Θέλω να σας πω ότι από σήμερα και κάθε μήνα θα έχουμε κοντά μας τη Φάρμα Αλεξανδράκης. Με αγαπάει το Αμάρι, παιδιά. Το Αμάρι είναι η περιοχή μου. Με αγαπάνε, η παραγωγή εκεί πέρα, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Εξαιρετικό κουνέλι Κρήτης. Να σας πω, επειδή τα ξέρω προσωπικά τους παραγωγούς, είναι άνθρωποι με πάρα πολύ μεράκι και έχουν μπει στα μεγαλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας μας με αυτό το κουνέλι. Ένα κρέας το οποίο είναι πάρα πολύ υγιεινό, που στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως το γνωρίζω και το αγαπώ και είπα να μην ξεκινήσω με μία κριτική συνταγή σήμερα, αλλά να σας φέρω μία γαλλική συνταγή, που μέχρι κάπου την βρήκα και εγώ, τη δοκίμασα από μία φίλη μου και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά κάπου έβαλα το χεράκι μου και την έχω μετατρέψει λίγο. Οπότε θα κάνουμε κουνέλι με μανιτάρια, εδώ είναι το χεράκι μου στα μανιτάρια, με μίξ μανιταριών, άλλα γαλλικά. Η διαδικασία είναι το γαλλικό κομμάτι. Εννοείται ότι δεν θα βάζα βούτυρο, έτσι, ελαιόλαδο. Εδώ χρειάζεται ελαιόλαδο σε αυτή τη συνταγή. Αν και η αρχική είχε βούτυρο, αλλά ξέρετε, εγώ τα παίρνω και τα κάνω τα πράγματα άνω κάτω. Και θα πάρω το κουνελάκι μου, το οποίο το έχω σκουπίσει πάρα πολύ καλά. Δεν τη βρίσκω την πιάστρα, δεν πειράζει, θα το αφήσω να... Πολύ ωραίο είναι το κουνελάκι που μου βάλουν εδώ και τα δεντρολιβανάκια. Κουκλί είναι. Περιμένω λοιπόν να κάψει λίγο το λαδάκι μου για να βάλω το κουνέλι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι εδώ πέρα εμείς στην Κρήτη καταναλώνουμε κουνέλι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Και είναι ένα κρέας το οποίο πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας. Είναι το πιο υγιεινό κρέας του κουνελιού και του κοτόπουλου. Αυτά τα δύο κρέατα πρέπει να υπάρχουν εβδομαδιαία μαζί με το ψάρι στη διατροφή μας και να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο τα κόκκινα κρέατα και ιδιαίτερα χοιρινά κτλ. Όμως αυτό είναι ένα κρέας το οποίο το βλέπετε, επειδή έχω πάει και στη μονάδα, πραγματικά αξίζει να το βάλετε στο σπίτι σας και να το δοκιμάσετε. Κυκλοφορεί στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ, όπως το βλέπετε, δηλαδή και ολόκληρο που ζητάτε να σας το κόψουν, και κυκλοφορεί και σε σκαφάκια, πάλι κομμένο ή ολόκληρο. Λοιπόν, έκαψε το λαδάκι μου. Οπ. Και βάζω πρώτα απ' όλα να τσιγαρίσω, να δώσω λίγο χρώμα στο κουνελάκι μου. Οπ. Ένα μεγάλο διπλό κομμάτι. Τα παϊδάκια του, πω πω πω. Φανταστικό θα γίνει. Πήγε και λίγο δεντρολιβανάκι μέσα, δεν πειράζει. Θα του δώσει έξτρα άρωμα. Εγώ σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πολύ ματζουράνα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το κουνέλι με ματζουράνα, σας προτρέπω να το κάνετε, γιατί ταιριάζουν απόλυτα αυτά τα δύο. Έχω σκορδάκι, το οποίο θα ψιλοκόψω, και εκτός από το new entry κουνέλι μου, στην παρέα πλέον έχω και τα πιο διάσημα μαχαίρια της Κρήτης. Κρέτα knives, καλυδάκι, όλοι το ξέρουμε. Όλοι όσοι ασχολιόμαστε στην κουζίνα έχουμε περάσει από το συγκεκριμένο μαγαζί, από όποιο μέρος της Ελλάδας και να προερχόμαστε. Έχω πάρα πολλούς φίλους που κάνουν διακοπές στα Χανιά και περνάνε από το σκαλιδάκι να πάρουν να ακονίσουν τα μαχαίρια τους. Οπότε και εγώ τώρα θα κόβω με τα κρέτα knives. Εδώ θέλω και το κρεμμυδάκι μου, έτσι όμως, σε ροδελίτσες, σε μισοφεγγαράκια. Τα βάζω, όπως βλέπετε, όλα από την αρχή μέσα. Χαμηλώνω τώρα λίγο τη φωτιά και σε λίγο, βλέπετε, δεν το παιδεύω το κουνέλι. Τώρα δεν θα το αγγίξω, θα το αφήσω να μου κάνει καλή κρουστά από τη μία μεριά. Και κόβω τα κρεμμύδια μου. Να είναι μπαμπάτσικο και θα ψηθεί. Και δεν θέλω να το χάσω, θέλω να το βρίσκω το κρεμμυδάκι μέσα. Πολύ ωραία. Μέσα όλα τα κρεμμύδια. Και τώρα θα ανακατέψω. Κοιτάξτε να δείτε ένα φανταστικό χρώμα που πήρα από την άλλη μεριά το κουνέλι μου. Αφήστε το, θέλω ένα πιρούνι ή ένα πιαστράκι. Πιαστράκι δεν έχω, ας πάρω πιρούνι.
Βλέπετε. Έχει πάρει το χρώμα του αυτό τώρα. Κοιτάξτε. Υπέροχο και μοσχομυρίζει βέβαια. Δεν το έχω αλατίσει, δεν του έχω βάλει πιπέρι, τίποτα ακόμη. Και αυτό που θα κάνω είναι να αρχίσω να κόβω τα μανιτάρια μου. Με μίξ μανιταριών σας λέω. Μπορείτε να βάλετε ό,τι είδος μανιταριού βρίσκεται. Καλό να είναι 2-3 διαφορετικά είδη. Γιατί και το κάθε μανιτάρι έχει τη δική του γεύση. Οπότε εγώ επέλεξα πορτομπέλο, που τα βγάζω εξωτερικά τα πορτομπέλο, το καφέ τους, για αυτή τη συνταγή τη συγκεκριμένη. Και τώρα ρίχνοντας μέσα τα μανιτάρια στο φαγάκι μου, με αυτόν τον τρόπο, και θα χαμηλώσω και τη φωτιά, προσθέτω υγρασία στο φαγητό μου, γιατί το μανιτάρι είναι ένα σμίγκητας ο οποίος είναι γεμάτος υγρά. Θα βάλω άλλο ένα πορτομπέλο. Ωραιότατα. Το βγάζω γιατί θα το κάνω, στο τηγάνι. Και όταν το κάνεις στο τηγάνι, αυτό σφίγγει λίγο το εξωτερικό του. Αν τα κάνετε στο φούρνο, τα πορτομπέλο γεμιστά, μην το βγάλετε. Ωραία. Συνεχίζω και προσθέτω. Εδώ έχω πλευρό τους. Κόβω εδώ την άκρη τους, οπότε 1-2 και επειδή είναι και μικρούλια, με βολεύουν, δεν θέλουν πολύ κόψιμο. Το κοτσανάκι το αφαιρώ. Και προχωράω, έχει μοσχομυρίσει ο τόπος και τώρα ιδιαίτερα που μπαίνουν και τα μανιτάρια μέσα και δίνουν και αυτά τη δική τους μυρωδιά, με έχουν ξετρελάνει. Αυτό το φαγάκι σερβίρεται πάρα πολύ ωραία με ρύζι. Ένα ωραίο κίτρινο ρύζι ή μπορείτε αν θέλετε να κάνετε και τηγάνητη πατάτα. Εσείς θα αποφασίζετε τι σας αρέσει. Εγώ εδώ έχω βράσει ήδη το ριζάκι μου, ένα πολύ ωραίο σπυρωτό ρύζι και το έχω έτοιμο για να ετοιμάσω και το φαγάκι μου. Λοιπόν, βάζω και άσπρα μανιταράκια, ξαναδίνω τώρα φωτιά. Τα άσπρα μανιταράκια, γενικά τα μανιτάρια, αυτό πάτε το σας συμβούλι. Τα μανιτάρια είναι σφουγγάρια, δεν τα πλένουμε. Ή τα σκουπίζουμε πάρα πολύ καλά και αφαιρούμε, αν θέλουμε να τα πλύνουμε, αφαιρούμε αυτά τα μαυράκια που έχουν πάνω, που ουσιαστικά είναι το χώμα, είναι το μόνο θέμα του μανιταριού. Δεν κάνουμε δηλαδή, δεν τα βάζουμε καθόλου στο νερό. Αν θέλουμε να πλύνουμε κάποια μανιτάρια, πρέπει οπωσδήποτε να τα σκουπίσουμε πάρα πολύ καλά. Μετά. Είμαι φουλ εδώ πέρα και τώρα θα φέρω τα πάνω κάτω. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχει μείνει το μισό από αυτό που βλέπετε στην κατσαρόλα μου. Σκεπάζω, όπως είδατε δεν αλατίζω ακόμη, σκεπάζω, του δίνω 5 λεπτάκια και εσείς δείτε την κάρτα υλικών. Κουνέλι με μίξ μανιταριών και σος μουστάρδα αλλά γαλλικά. Ένα κουνέλι κριτικό, φάρμα Αλεξανδράκης. 1-2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Μισό φλιτζάνι παρθένεο ελαιόλαδο αβέα. Ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι. 1 σκελίδα σκόρδο. 1 ποτήρι λευκό κρασί. 20 μανιτάρια λευκά, πορτομπέλο και πλευρό τους. Χυμός από ένα λεμόνι. 1 κουταλιά της σούπας ματζουράνα ηλιοστάσιο. 2-3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. 1 πακέτο ρύζι parboiled. Μοσχομυρίζει. Τώρα, όπως βλέπετε το σκέπασα, έχει υποχωρήσει εντελώς το μανιτάρι μου, έχει βγάλει όλη την υγρασία και τώρα το υπέροχο κουνέλι μου βράζει μέσα στο ζωμό από το μανιτάρι. Θα ρίξω λευκό κρασάκι και τώρα μπορώ να αλατίσω.
θα βάλω και ματζουράνα. Σας είπα ότι η ματζουράνα από το ηλιοστάσιο ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Ανακατεύω πάλι. Πω, άλλη μυρωδιά τώρα ανέβηκε πάνω. Πώς μ' αρέσει αυτό το πράγμα με τη μαγειρική, που όταν προσθέτεις κάτι αλλάζουν τα πράγματα και συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ στο ίδιο ποτηράκι θα βάλω νεράκι και έχω και το αλεύρι μου. Θα προσθέσω το αλεύρι μου. Θα ανακατέψω. Και βλέπω εκεί και με την άκρη του ματιού μου τη σίτα, γιατί για να πήξουμε τη σαλτσούλα αυτού του συγκεκριμένου και υπέροχου φαγητού που έχουμε φτιάξει, θα χρειαστεί να βάλουμε αλεύρι cornflour. Όμως πρέπει πάντα, αν θυμάστε που σας το έχω πει, να περνάμε το αλεύρι μας με το νερό από τη σίτα. Γιατί όσο και καλά αν το διαλύσουμε, μένουν κομπαλάκια μέσα. Και εμείς αυτά τα μικρά κομπαλάκια δεν τα θέλουμε στο φαγητό μας. Έχω και λεμόνι. Το πρώτο σβήσιμο λοιπόν το κάνω με το κρασί και το δεύτερο σβήσιμο το κάνω με το λεμόνι. Ένα ολόκληρο λεμόνι, γιατί είναι μπόλικο το κουνελάκι μου και γιατί η οξύτητα του πάει πολύ. Οπ! Έκανε σβούρα το μαχαίρι. Χορευτικά μαχαίρια είναι αυτά που μου φέρατε. Ωραιότατα. Εδώ έχω τη μουστάρδα. Η μουστάρδα είναι στη διαδικασία της γαλλικής συνταγής. Δηλαδή, ό,τι έχουμε κάνει είναι η γαλλική συνταγή εκτός από τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι η δική μου μικρή πινελιά, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι το κουνέλι είναι ένα έδεσμα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τα μανιτάρια. Θα κάνουμε και αρκετές παραδοσιακές συνταγές, μια και έχουμε τη Φάρμα Αλεξανδράκη κοντά μας. Αλλά ήθελα να ξεκινήσω με μία συνταγή που πιθανότητα να μην την γνωρίζετε. Σκεπάζω πάλι. Και από εδώ και πέρα, σε χαμηλή φωτιά, ψήνω γύρω στα 20 λεπτάκια. Δεν θέλει παραπάνω το κρέας μας για να είναι έτοιμο και τα μανιτάρια είναι σχεδόν έτοιμα ούτως ή άλλως. Προς το τέλος, δηλαδή γύρω στα 15 λεπτά, θα προσθέσω το νερό με το αλεύρι. Αχ, τι θεϊκή μυρωδιά! Τι ωραία που μυρίζει το κουνελάκι! Βάζω λοιπόν... Να, έμεινε, είδατε! 1-2 γροπαλάκια μείναν, δεν τα θέλουμε μέσα. Το αλεύρι με το νερό μου. Και... το αφήνω εδώ 3-4 λεπτάκια να βράσει και το αλεύρι για να μην μυρίζει αλευρίλα, αλλά παράλληλα θα δέσει μια καταπληκτική σάλτσα το αλεύρι. Ανεβάζω λίγο τη φωτιά και να πάρω ένα ωραίο πιάτο από αυτή τα καινούργια φούντο. Αχ, μα τι ωραία πιάτα που μου φέρανε. Εδώ θα σερβίρω το ριζάκι μου. Η γιαγιά μου και η μαμά μου παίρνανε το ριζάκι με μία κούπα του καφέ και το γυρνάγανε και κάνανε σχήμα. Την άλλη φορά, γιατί όταν το σκέφτηκα και χαμογέλασα, ήδη είχε φύγει το ριζάκι στο πιάτο. Το στρώνω απλά. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι έτοιμη και η σαλτσούλα μου. Πω, κοιτάξτε εδώ μία σάλτσα που έδεσα, παιδιά, κοιτάξτε, κάτσε να τραβήξω στην άκρη το για να μπορέσετε να δείτε εδώ, κοιτάξτε, τι ωραία δεμένη που πέφτει η σάλτσα, σταγονίτσα, δεν είναι καθόλου νερούλι. Α, αυτό ήθελα. Είμαι έτοιμη. Και εσύ εδώ. Και σερβίρω. Παίρνω κοντά μου. Και άλλο ένα ωραίο, να το αυτό το παϊδάκι, μ' αρέσει εμένα αυτό το κομμάτι, οπότε θα σερβίρω ένα σερβίρω για μένα. Θα βάλω και τα μανιταράκια
είναι ένας διαφορετικός τρόπος από αυτόν που έχουμε μάθει εδώ στην Κρήτη μας να φτιάχνουμε το κουνέλι. Σας το προτείνω να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη. Και τώρα σας αφήνω γιατί πρέπει να ετοιμάσω τα υλικά για τη μαρμελάδα μήλο. Και τώρα μία μαρμελάδα που θα σας κλέψει την καρδιά. Μία μαρμελάδα άκρος και μόνο χειμωνιάτικη. Μία μαρμελάδα που μπορείτε να κάνετε μία πάστα φλόρα με μαρμελάδα μήλο που δεν θα το πιστεύετε. Την αγαπώ πολύ αυτή τη μαρμελάδα. Κυρίαρχο σε αυτή τη μαρμελάδα είναι το μήλο, η κανέλα και το μέλι. Βάζω τα μηλαράκια μου τα οποία και έχω καθαρίσει μέσα στην κατσαρόλα μου. Ανάβω τη φωτιά και αμέσως ρίχνω τη ζάχαρη και δύο ξυλαράκια κανέλας. Εδώ έχω λεμόνι. Ρίχνω το λεμόνι και ρίχνω και την κούπα του λεμονιού μέσα και, και τη σάρκα του. Το ξεζουμίζω πρώτα και ύστερα αφήνω μέσα τη σάρκα του. Έπεσαν και τα κουκουτσάκια, αλλά θα τα βγάλω. Δεν το είχα δει, ήταν ύπουλο λεμονάκι. Δεν φαίνονταν ότι έχει κουκουτσάκια. Να το. Ωραία. Ανακατεύω, γιατί δεν θέλω να καεί η ζάχαρη μου. Όπως βλέπετε, έχω αφήσει μέσα και τα λεμόνια. Και παίρνει μία φανταστική μυρωδιά με τα λεμόνια μέσα. Και θα βάλω νεράκι. Θα δώσω μία δυνατή φωτιά και όταν πάρει βράση, θα σκεπάσω. Δείτε την κάρτα υλικών. Γιατί έχω και μέλι σφακιανό στο τέλος, για να δείτε πώς δένουμε τη μαρμελάδα μας. Μαρμελάδα μήλο, κανέλα και μέλι. 1 κιλό μήλα. 200 γραμμάρια ζάχαρη. 300 γραμμάρια μέλι σφακιανό. Μισή κούπα χυμό λεμονιού. 2 ξύλα κανέλας και περίπου 2 φλιτζάνια νερό. Έχουν μαλακώσει πάρα πολύ τα μυλαράκια μου. Αφαιρώ σε αυτή τη φάση τα λεμόνια. Άλλο ένα κάπου κρύβεται, να το. Και την κανέλα. Άλλο ένα ξυλαράκι έχει, πού το. Να το κι εσύ, έλα εδώ. Το χάσα, παιδιά. Να το. Ωραία. Τα βγάζω εδώ στην άκρη και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω για να δέσω τη μαρμελάδα μου το μέλι το σφακιανό. Το αγαπημένο μου μέλι από τα σφακιά. Θυμαρίσιο. Έξτρα μυρωδά το μέλι. Πικτό μέλι. Πολύ ωραίο μελάκι. Βάζω μέσα και το ξυλαράκι μου. Έτσι. Και ανακατεύω. Χαμηλώνω τη φωτιά από εδώ και πέρα και αφήνω τη μαρμελάδα μου γύρω στα 15 λεπτάκια σε χαμηλωμένη φωτιά, έτσι ώστε να δέσει το σιρόπι της και εγώ να έρθω να μπιμάρω να την κάνω πουρέ. Και αφού έχει ρουφήξει όλα τα ζουμάκια το μήλο και έχει μαλακώσει αρκετά, δηλαδή είναι ίσα που το αγγίζουμε και λιώνει, βάζουμε το μπίμερ μας, γιατί θέλουμε αυτή η μαρμελάδα να είναι βελούδινη. Αυτό ήτανε. Το τέλειο μπίμερ.
Το τέλειο μπίμερ αυτό της Μιλινέκης. Πραγματικά όμως, το τέλειο μπίμερ. Εδώ έχω βαζάκια, τα οποία τα έχω αποστηρώσει. Τα βάζετε στο φούρνο για ένα τέταρτο στους 100 βαθμούς, για μία ώριτσα στους 100 βαθμούς ή βράζετε νερό και τα βάζετε μέσα και βράζουν για κανένα δεκάλεπτο. Και έτσι είναι αποστηρωμένα. Και τώρα αυτό που θα κάνω, έτσι όπως είναι ζεστή η μαρμελαδίτσα μου, είναι να γεμίσω το βάζο. Το 1 κιλό μήλα βγάζει γύρω στα 2 βάζα μαρμελάδα. Εγώ εδώ έχω βάλει μισή ποσότητα. Οπότε θα πάρω ένα βαζάκι. Αγαπημένη μαρμελάδα. Όταν τη φτιάξετε, θα γίνει μόνιμη μαρμελάδα, γιατί είναι πανεύκολη όπως είδατε και έχει πάρα πολύ έντονα τη μυρωδιά του χειμώνα. Και βέβαια έχει και το μέλι, έτσι, που της δίνει άλλα αρώματα. Ωραία. Κλείνω. Θα σκουπίσω το βαζάκι μου. Κανονικά αυτό που κάνουμε είναι να το γυρίσουμε έτσι ώστε να το κάνουμε και να γίνει με αυτόν τον τρόπο αεροστεγές το κλείσιμο, έτσι ώστε να το έχουμε χωτό ψυγείο. Μπορούμε αυτή τη μαρμελάδα, επειδή έχει και το λεμόνι και το λεμόνι λειτουργεί ως συντηρητικό, να το έχουμε και εκτός ψυγείου. Οπότε, η εποχικότητα καλά κρατεί και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές ακόμα. Αύριο είναι μία μέρα γλυκιά, σαν και εσάς, να είστε καλά. Μουα! Πολλά φιλάκια. Γεια σας!